Κύριος Μαρίνος Θεοδόρου, υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΕΚ Λευκωσίας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καταρχήν, να συμφωνήσω με την τοποθέτηση του συμβοσίου του κύριου Δημητριάδη, ναι. Δημητριάδη, ναι. Συμφωνώ απόλυτα ότι ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είναι μια μάστιγα, βασικά, η διαφθορά και η διαπλοκή, η οποία έχει έναν ευρύ φάσμα διάβρωσης στις κοινωνίες. Υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ακόμα και παραβιάζει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο τέλος ζημιώνει και τα δημόσια οικονομικά. Επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν τα ρητά, θα σας πω ένα ρητό. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουση. Ήταν μια ρίση η οποία είχε μπει ο Ισοκράτης και αντικατοπτρίζει από πού έχει ξεκινήσει αυτή η διαφθορά στο δημόσιο βίο και πάει πίσω μέχρι την αρχαία Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά υπήρχε πάντα και θα υπάρχει και τους επόμενους και στις επόμενες γενιές. Το πρόβλημα είναι πώς την περιορίζουμε τη διαφθορά, τι μηχανισμούς ελέγχου θεσμοθετούμε για να αποτρέψουμε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της δικαιοσύνης, οι οποίες είναι φοβερά βραδείς. Και επίσης, το τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό για μένα, είναι η πειθαρχική και η ποινική ατιμωρησία, η οποία διαχρονικά εξέθρεψε αυτό το πρόβλημα και ουσιαστικά έχει ριζώσει βαθιά μέσα στην κουλτούρα της κοινωνίας μας αυτό το πράγμα. Και είναι ένα από τα βασικά, τέλος πάντων, κριτήρια που θα έχουν οι ψηφοφόροι, από ό,τι φαίνεται και από τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων, σε αυτές τις εκλογές. Πώς ξεχωρίζει ο υποψήφιος μέσα από ένα παραδοσιακό κόμμα που έχει... Δεν θα έλεγα ότι η ΕΔΕΚ πέρασε από πολλές κυβερνήσεις. Ναι. Ήταν σε μία κυβέρνηση του Τάσου Αδόπουλου και σε μισή κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι η ΕΔΕΚ διαμόρφωσε πολιτική όσον αφορά την εκτελεστική εξουσία. Η ΕΔΕΚ διαμόρφωσε πολιτική σε διάφορους άλλους τομείς, και όπως τελευταία στους προϋπολογισμούς που διεμβόλησε τον προϋπολογισμό με διάφορες κοινωνικής υφής τυχές. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης του. Αυτό είναι αντιληπτό. Ναι. Δεν αποποιούμαστε οποιοδήποτε μερίδιο ευθύνης και αν έχουμε και δεν θεωρούμε ότι οτιδήποτε κάναμε λάθος, είτε εμείς είτε οι συναγωνιστές μας, δεν μπορεί, ας πούμε, να χρεωθεί ότι ήταν λάθος. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε μπροστά, να βλέπουμε πώς θα διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας. Σε μια Κύπρο ευρωπαϊκή, σε μια Κύπρο απαλλαγμένη από βαρύδια του παρελθόντος, απαλλαγμένη από την κουλτούρα και την υποκουλτούρα την οποία επικρατεί τη σημερινή περίοδο. Και ένα πράγμα που ήθελα να αναφέρω και πριν ήταν για την κατάταξη της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Economist, γίνεται κατάταξη των δημοκρατιών ανάλογα με το επίπεδο της δημοκρατίας που έχω. Η Κύπρος είναι, κατατάσσεται ως flawed democracy, δηλαδή ελλειμματική δημοκρατία, προβληματική δημοκρατία. Και η επεξήγηση που δίνεται είναι ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του λόγου, δεν υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, κάθε άλλο, αλλά υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας των θεσμών. Οι θεσμοί στην Κύπρο δεν λειτουργούν καλά. Και σε συγκεκριμένη ανάρτηση του Economist αναφέρει συγκεκριμένα μία ερευνητική επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί για μια μεγάλη καταστροφή και η οποία δεν εισακούστηκε μετά από ένα μεγάλο και πολυσέλιδο πόρισμα που είχε ναι. αποφασίσει. Ακολούθησαν ναι, και άλλες τέτοιες επιτροπές που δεν εισακούστηκαν βεβαίως. Ακριβώς. Ναι. Άρα έχουμε πρόβλημα με τους θεσμούς μας, έχουμε πρόβλημα με τη δικαιοσύνη μας, έχουμε πρόβλημα με την απονομή δικαιοσύνης. Δεν υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν αποτρεπτικές ποινές για αυτά τα πράγματα.
Και πέραν τούτου πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα η οποία πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί από νεαρής ηλικίας. Μια κουλτούρα που πιστεύω πρέπει να μπει και στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε και να ξεφύγουμε από αυτό το μεγάλο βραχνά που λέγεται διαπλοκή στο δημόσιο βίο και διαφθορά. Οι διαδικασίες που γίνονται για να υιοθετηθεί ένα παιδί γίνονται με βάση κάποια κριτήρια. Είτε είναι ομόφυλο το ζευγάρι, είτε είναι ετερόφυλο. Εγώ θεωρώ ότι και τα ετερόφυλα ζευγάρια έχουν ανθρώπινο δικαίωμα να νιώσουν την πατρότητα ή την μητρότητα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ερώτηση ταμπού αυτή για μένα, είναι ερώτηση που έγκυται στα ανθρώπινα δικαιώματα.